Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμας Σταύρος Νιάρχος. Ονομάζομαι Παναγιώτης Χαλβατσιώτης και θα είμαι ο συντονιστής της σημερινής μας συζήτησης. Μια συζήτηση η οποία εντάσσεται μέσα σε μια ομάδα, σε μια σειρα επιστημονικών πιστημονικών συζητήσεων-συναντήσεων με θέμα την πανδημία. Αυτέ οι εκδηλώσει διοργανώνονται, συνδιοργανώνονται από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχο, το οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ για την μεγάλη του βοήθεια και στήριξη στην διοργάνωση αυτών των εκδηλώσεων. Όπω επίση μαζί με την ομάδα τη Αθλητική Αριστεία, Sport Excellence, στην οποία και εγώ ανήκω. Ε, βέβαια αυτές οι εκδηλώσεις δεν θα γινόντουσαν ποτέ εάν α, δεν υπήρχε η χορηγία από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος το οποίο ευχαριστούμε για αυτή την στήριξη που μας δίνει αλλά το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος το αξίζουν πολλές ευχαριστίες για τη μεγάλη στήριξη στην υγεία που ήδη έχει κάνει, που κάνει αυτή τη στιγμή και προγραμματίζεται να ολοκληρώσει και τα προσεχή χρόνια. Βέβαια, εμείς εδώ, στο φάρο, στον φάρο, στο πύργο βιβλίων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχου, είμαστε σε σχετικές καλές αποστάσεις, φοράμε τις μάσκες, δεν υπάρχει κοινό, αλλά οι τεχνικοί και εμείς οι εισηγητές έχουν ελεγχθεί και δεν έχουμε τον κορονοϊό ούτως ώστε να δημιουργείται κάποιο πρόβλημα. Από την άλλη μεριά ζητάμε τη δικιά σα συνδρομή, θέλουμε να συμμετέχετε στην εκδήλωση αυτή με τις ερωτήσεις σας, τις οποίες ερωτήσεις μπορείτε να τις αποστέλλετε σε μας από το snfcc.org questions, όπου εκεί θα μπορούμε και εμείς στη συνέχεια να απαντήσουμε μέσω από αυτή της πύλης, να απαντήσουμε σε ερωτήσεις και να καλύψουμε ό,τι και να δημιουργηθήκαν κάτι διάρκεια της συζήτησής μας. Και βέβαια, μα θυμούν σήμερα με την παρουσία δύο ξεχωριστέ ιατρικέ προσωπικότητε προσωπικότητες uh, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από αριστερά μου, η κυρία Πουλάκου, είναι επίκουρη καθηγήτρια παθολογία των λοιμόξεων. Και από δεξιά μου, η κυρία Γαζούλη, η καθηγήτρια βιολογία στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια της, uh, των εκδηλώσεων για το πρόβλημα τη πανδημία, σήμερα θα συζητήσουμε για το εμβόλιο για τον κορονοϊό. Δυστυχώ η πανδημία μα έχει βάλει τα τελευταία χρόνια σε ένα μακρύ, σκοτεινό δρόμο λόγω των επιβαρύσεων στην υγεία μα, λόγω τη οικονομική δυσπραγία. Αλλά φαίνεται ότι κάτι, κάτι στο βάθο του τούνελ αρχίζει και φωτίζει. Αυτό που φωτίζει είναι το εμβόλιο, το οποίο θα μα βοηθήσει να ξεπεράσουμε πιο δύσκολα αυτά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν γύρω μα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι για να ετοιμαστεί ένα φάρμακο να ετοιμαστεί ένα εμβόλιο, θα πρέπει να περάσει από διάφορε διαδικασίε. Θα πρέπει να δοκιμαστεί καταρχήν σε κύτταρα και σε, μικρή, σε μικρού μεγέθου ζώα, του επίμειου. Στη συνέχεια να μπούμε στην πρώτη φάση, όπου εκεί θα δοκιμαστεί σε ανθρώπου σε πολύ μικρό αριθμό για να δούμε αν υπάρχουν σημαντικέ παρενέργειε. Να μπούμε στη φάση 2, η οποία φάση 2 έχει να κάνει με εκατοντάδε εθελοντέ, όπου εκεί μπορεί να έχουμε και ειδικέ ομάδε μεγάλη ηλικία, διάφορα νοσήματα, όπου θα δούμε πρακτικά αν είναι δραστικό και Περισσότερο να ελεγχθούν οι τυχόν παρενέργειε και να μπούμε τελικά στη μεγάλη φάση 3, όπου θα συμμετέχουν χιλιάδε εθελοντέ και όπου συμμετείχαν στα εμβόλια τα οποία είναι σχεδόν έτοιμα ή έχουν εγκριθεί ήδη. Και μιλάμε για 30 με 40 χιλιάδε εθελοντέ ε, να συμμετέχουν σε κάθε μελέτη. Έτσι λοιπόν, προχθέ στη Μεγάλη Βρετανία, η ιατρική κοινότητα ενέκρινε την, τον μαζικό εμβολιασμό από το πρώτο εμβόλιο. Οι φάκελοι τριών εμβολίων ήδη βρίσκονται προσέγγιση έγκριση στις ευρωπαϊκές και αμερικανικές αρχές. Η Βρετανική ε, υπηρεσία το ενέκρινε λίγο νωρίτερο, όχι γιατί έχουν, έχουν κάποια... Περισσότερα στοιχεία από ό,τι η ευρωπαϊκή ή η αμερικανική, αλλά θεωρητικά είναι θέμα γραφειοκρατία, είναι θέμα τυπικών διαδικασιών. Η Μεγάλη Βρετανία, λόγω τη ειδική ομολογία σε περίπτωση πανδημία ή μεγάλων κρίσεων, έχει το δικαίωμα να αποφασίζει αυτό τελώ από τι άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Και έτσι βρισκόμαστε σήμερα να συζητήσουμε για ένα εμβόλιο που τα πρώτα στοιχεία τα οποία μα έχουν δώσει οι εταιρείε μιλάνε για μια επιτυχία τη τάξη, μια δηλαδή δραστικότητα και κάλυψη του πληθυσμού τη τάξη του 90-95% και θα ήθελα κυρία Πολάκου να μα σχολιάσετε ακριβώ τι σημαίνει δραστικότητα, τι σημαίνει αυτή η μεγάλη επιτυχία αυτών των εμβολίων και από την άλλη μεριά τι γνωρίζουμε για τυχόν ανεπιθύμητε αντιδράσει και των α, εμβολίων αυτών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ όμορφη εισαγωγή και τα καλά σας λόγια και για την τιμητική αυτή πρόσκληση. Πράγματι είναι ένα κέριο ερώτημα. Ο κόσμος βομβαρδίζεται με ποσοστά, με νούμερα. Είναι καλό να καταλάβουμε ότι η δραστικότητα των εμβολίων μας λέει το ποσοστό των ανθρώπων που δυνητικά θα εκτεθούν στο νόσημα και θα είναι προστατευμένοι έναντι αυτού. Αλλά τα αποτελέσματα από τις κλινικές δοκιμές διαβάζονται ανάποδα. Δηλαδή βλέπουμε πόσο, ποιος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που νόσησαν και κοιτάμε ποιοι από αυτούς ήταν οι εμβολιασμένοι, άρα λοιπόν ήταν αποτυχία του εμβολίου και ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν πάρει το εικονικό φάρμακο. Με αυτό το ποσοστό, με αυτό τον τρόπο μάλλον, οι φαρμακευτικές εταιρείες που έδωσαν τα ποσοστά της αποτελεσματικότητάς τους τελικά συμπίπτουν και τα δύο πρώτα εμβόλια που έχουμε από ό,τι φαίνεται στα χέρια μας είναι της τάξης του 94% η προστασία. Άρα λοιπόν α, οι, το 94% αυτών που νόσησαν δεν είχαν πάρει το εμβόλιο και δεν είχαν καλυφθεί. Για τις παρενέργειες γνωρίζουμε κάτι. Για τις παρενέργειες τα εμβόλια που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας και είναι κοντά στο νήμα ή έχουν κάνει την άδεια αδειοδότηση, την, την αίτηση για αδειοδότηση, είναι ασφαλή εμβόλια, έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες ήπιες και παροδικές, είναι της τάξεως του πυρετού, τοπικών αντιδράσεων και κανένα από αυτά δεν έχει αναφερθεί να έχει σοβαρέ ανεπιθύμητες ενέργειες. Άρα, ουσιαστικά α, οι φάκελοι που έχουν κατετεθεί, οι πληροφορίε οι οποίε έχουν διαρρεύσει και δεν του γνωρίζουμε ακριβώ, μιλάνε για τέτοια ίσονο σημασία προβλήματα από κάποια εμβόλια, τα οποία όμως χρησιμοποιούν ένα διαφορετικό τρόπο παρασκευής. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι δίναμε νεκρούς ή εξασθενημένους ιούς να πυροδοτήσουν την απάντηση του οργανισμού και τώρα έχουμε μια νέα τεχνολογία, καινοτόμα φάρμακα, καινοτόμε δράσει. Κύριε Γαζούλη, μπορείτε να μας σχολιάσετε το θέμα. Ναι, ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση σε αυτήν την τόσο ενδιαφέρουσα ε, εκδήλωση. Ναι, όντω, τώρα έχουμε μια νέα τεχνολογία, έχουμε τα λεγόμενα mRNA εμβόλια. Και τι είναι ακριβώς αυτό. Αυτό που είδαμε που χρησιμοποιείται τελικά ο ιό προκειμένου να εισέλθει στα κύτταρα, είναι η πρωτεΐνη της ακίδας, η spike protein που λέμε, η οποία συνδέεται στους αντίστοιχου υποδοχείς και έτσι μπορεί να εισέλθει στα κύτταρα του οργανισμού και να προκαλέσει ε, τα, αυτά τα προβλήματα που προκαλεί ο κορονοϊός. Οπότε αυτό το τμήμα της πρωτεΐνης χρησιμοποιήθηκε ώστε να μπορέσουμε να ε, αναπτύξουμε αυτή τη νέα τεχνολογία. Δηλαδή, αντί να εισάγουμε στον οργανισμό έναν εξασθενημένο ιό ή έναν ε, ανασυνδυασμένο ιό, ε, όπως γινόταν μέχρι σήμερα, οι ερευνητέ χρησιμοποίησαν την πληροφορία από το DNA που κωδικοποιεί για αυτή ακριβώ την πρωτενη, δηλαδή το mRNA αυτή τη πρωτεΐνης, και το χορηγούν έτσι ώστε ο δικό μα οργανισμό να συνθέσει το, μια παρόμοια πρωτενη και να αναπτύξει αντισώματα για να εξουδετερώσει την ε, spike πρωτεΐνη στην περίπτωση που μολυνθεί από τον ιό. Αυτά είναι αρκετά ασφαλή εμβόλια. Για να χορηγηθούν χρησιμοποιούνται νανοσωματίδια, ε, λιποσφαιρίδια, γιατί αλλιώ το mRNA, αν ένα ξένο mRNA εισέλθει στον οργανισμό μα, αμέσω θα καταστραφεί. Οπότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα φορέα για να εισέλθει με ασφάλεια και να μην καταστραφεί. Και βέβαια με το που θα συνθε, ε, συντεθεί αυτή η πρωτεΐνη, το mRNA αμέσω καταστρέφεται. Δεν πάει στον πυρήνα, δεν ενσωματώνεται στο DNA. και Έτσι μιλάμε για ένα εμβόλιο μεγάλη ασφάλεια, καθώ δεν δημιουργούνται παρενέργειε από ε, αδρανοποιημένου ιους που μπορεί να μην είχαν αδρανοποιηθεί σωστά και ούτω καθεξής. μιλάμε για μια νέα τεχνολογία που φαίνεται να έχει πολύ μεγάλη σημασία και μεγάλη αποτελεσματικότητα σε αυτή την περίπτωση. Ναι, μεν, είναι καινοτόμα στη χρήση τη η τεχνολογία του mRNA, εν τούτη στα ιατρικά εργαστήρια και στι μελέτε, την ξέρουμε αρκετά χρόνια. Απλώ δεν έχει δοκιμαστεί ακόμη ε, για εμβολιασμό. Και πολύ σωστά, όπω αναφέρατε, δεν επεμβαίνει στο γενετικό μα υλικό. Απλώ μα δίνει τη δυνατότητα να φτιάξουμε ένα αντικλείδι κατά κάποιο τρόπο και να πάρουμε το κλειδί από τα χέρια του ιού, να μην μπορέσει να ξεκλειδώσει το κύτταρο μα και να μπει μέσα. Ακριβώ, γιατί δεν εισέρχεται καθόλου στον πυρήνα. Αμέσω πάει στα ρηβοσώματα που συντίθεται αυτό το κομμάτι τη πρωτενη. Ο οργανισμό αναπτύσσει κατευθείαν αντισώματα έναντι αυτή τη πρωτενη, εξουδετερωτικά δηλαδή αντισώματα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί πια ο ιό όταν εισέλθει να βρει του υποδοχεί του και να προκαλέσει το πρόβλημα. Έχουμε λοιπόν μια και, ένα καινοτόμο εμβόλιο, έχουμε όμω και ασφαλέ κιόλα, αλλά έχουμε και 6,5 δισεκατομμύρια κόσμο στη Γη που θα πρέπει να εμβολιαστούν. Ε, και τα εργοστάσια δεν μπορούν να παράγουν, α, αφού θα πάρουν έγκριση βέβαια από όλε τι επιστημονικέ αρχέ, δεν μπορούν να παράγουν την ποσότητα αυτών των εμβολίων. Αλλά υπάρχουν και κάποιε ομάδε που πρέπει να είναι μπροστά, πρώτοι, στο να του βοηθήσουμε ή τέλο πάντων να μπορέσουν να λειτουργήσουν καλύτερα και να προστατευτούν. Ε, ο εμβολιασμό αυτή τη στιγμή σχεδιάζεται και στην Ελλάδα αλλά και σε πολλέ άλλε χώρε με κάποια σειρά. Ποια είναι αυτή η σειρά που θα προταθεί ούτω ώστε θα εμβολιαστούν πρώτοι και θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι στη συνέχεια, Η κάθε χώρα ετοιμάζει το δικό τη πλάνο προτεραιότητα. Βεβαίω, όλε οι χώρε συγκλίνουν σε έναν άξονα ότι για λόγους ισορροπίας του συστήματος πρώτοι πρέπει να εμβολιαστούν οι υγειονομικοί και αυτοί που ασχολούνται με βασικές λειτουργίες της κοινωνίας, της υγείας, της αλυσίδας της τροφής και της βιομηχανίας που συντηρεί κέρια κομβικά σημεία της κοινωνίας και το πρώτο 3 με 5% των δόσεων του εμβολίου που θα παραληφθούν θα χορηγηθεί σε αυτές τις κατηγορίες που αναφέραμε. Ακολούθως, το επόμενο 20% θα χορηγηθεί σε ανθρώπους που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας και κινδυνεύουν να κάνουν σοβαρή νόσηση. Το επόμενο 20% θα δοθεί σε μια ευρύτερη κοινωνική Ομάδα ανθρώπων που έχουν κίνδυνο νόσησης αλλά με χαμηλότερο κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Εκεί θα εμβολιαστούν άτομα με μεγάλη κοινωνική δραστηριότητα, ε, εκπαιδευτικοί, ε, άνθρωποι που έρχονται σε επαφή με κοινωνικά επαγγέλματα και βεβαίω και οι έχοντες συνοσιρότητες αλλά χαμηλότερου ε, κίνδυνου από αυτού που θα εμβολιαστούν με το πρώτο 20%. Και τέλος με την ε, ε, ολοκλήρωση της ε, παροχής εμβολίου θα εμβολιαστεί πλέον ολόκληρος ο πληθυσμός. Ε, όσον αφορά τα παιδιά και τους εφήβους υπάρχει κάποια οδηγία. Για τα παιδιά και τους εφήβους δεν υπάρχει αυτή την ώρα οδηγία. Έχουν μόλις αρχίσει οι μελέτες των δύο ε, πιο προχωρημένων ε, εμβολίων. Έχουν αρχίσει οι μελέτες σε παιδιατρικούς πληθυσμούς άνω των 12 ετών. Επειδή ο εμβολιασμός όπως α, το, σωστά τον περιγράψατε παίρνει χρόνο όχι μόνο για να γίνει... Α, η, η, ας πούμε, στο πρώτο κομμάτι, στο δεύτερο, στο τρίτο κομμάτι. Συνολικά, λοιπόν, θα τρέχουν οι μήνες μπροστά μας. Θεωρείτε ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή από την οποία θα αρχίσουν να έχουμε ορατά τα θετικά αποτελέσματα του εμβολιασμού, δηλαδή μπορεί αυτή η προστασία που αναμένουμε από το εμβόλιο που ξεκινάει από το 90% και δεν ξέρω πώς θα προσμετεθεί στη συνέχεια να δώσει κάποια καινούργια κανονικότητα στη ζωή μας δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να τη την κανονικότητα μέσα στους επόμενους 5 με 6 μήνες, διότι οι δόσεις που θα έχουμε στα χέρια μας, αυτή τη στιγμή στην Αγγλία από 21 Δεκεμβρίου ξεκινά, ο εμβολιασμό των υγειονομικών, υπολογίζεται ότι και στις υπόλοιπε χώρες της Ευρώπης, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, πρώτες εβδομάδες του Ιανουαρίου, θα αρχίσει να εμβολιάζεται αυτό το πρώτο 3 με 5%. Για τον υπόλοιπο πληθυσμό θα αρχίσουμε να έχουμε από το Φεβρουάριο σταδιακά τα εμβόλια και για να ολοκληρωθεί ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού θα φτάσουμε σίγουρα μέχρι το καλοκαίρι. Άρα δεν θα μπορούμε να έχουμε κανονικότητα προτού να έχουμε ένα σημαντικό ποσοστό του, του πληθυσμού μας εμβολιασμένο. Άρα πρακτικά το εμβόλιο, ο εμβολιασμό, δεν θα έρθει να υποκαταστήσει και να αντικαταστήσει όλε τι μεθόδου προφύλαξη και αντιμετώπιση τη πανδημία, απλώ θα προσθεθεί σαν και ένα καινούργιο όπλο δυναμικό με μέλλον στη φαρέτρα τη αντιμετώπιση του κορονοϊού. Βεβαίω, το είπατε πάρα πολύ ωραία. Ειδικά για την αρχική φάση, κανένα δεν θα μπορεί να χαλαρώσει τα μέτρα. Διότι και αυτοί που θα εμβολιαστούν θα περιμένουν τη δεύτερη δόση εμβολίου, ώστε να είναι προστατευτικό πλέον ο τίτλο των αντισωμάτων. Αλλά και πάλι αφήνουμε και το ενδεχόμενο κάποιο, ακόμα και εμβολιασμένο, να ειδικά στι ιδιαίτερε κατηγορίε, τους υπερήλικε, του ανθρώπου που είναι πάρα πολύ ευάλωτο το ανοσοποιητικό τους, να είναι ακόμα σε κίνδυνο παρότι θα έχουν κάνει και το εμβόλιο. Μέχρι να καταφέρουμε να ελεγχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο το πανδημικό κύμα, τα μέτρα σε άλλοτε άλλο βαθμό θα είναι παρόντα στη ζωή μας. Κυρία Γαζούλη, μιλήσαμε για την τεχνική mRNA. Αυτά τα πρόκειται τώρα που ήδη να εγκριθούν και να κυκλοφορήσουν για τον μαζικό εμβολιασμό, σαν εμβόλια. Αλλά γνωρίζουμε ήδη από τι πρώτε επιστημονικέ πληροφορίε ότι χρησιμοποιούνται και άλλε καινοτόμοι μέθοδοι για παρασκευή εμβολίων, που και αυτέ μέχρι τώρα δεν υφίστανται. Και για πείτε μα λίγο, σχολιάστε λίγο τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμή από τα προκατακτικά αποτελέσματα τα αναφέρουν στη διεθνή οι ερευνητέ. Ναι, Γενικώ είναι αυτή η καινούργια τεχνολογία, τα mRNA εμβόλια, όπω σωστά είπατε. Αλλά υπάρχουν και τα ζωντανά λεγόμενα εμβόλια, όπου χρησιμοποιείται μια χημική αδρανοποίηση του ιού. Αλλά επίση αυτό που χρησιμοποιεί η Οξφόρδη, που είναι η τεχνική των ανασυνδυασμένων πρωτεϊνικών εμβολίων. όπου έχουμε φορεί, όπω είναι ο αδενοειό του χιμπατζή, που έχει χρησιμοποιηθεί και για την παρασκευή και άλλων εμβολίων, ο οποίο έχει τροποποιηθεί γενετικά αφενός να μπορεί να εκφράζει αυτή την πρωτεΐνη της ακίδας για να δημιουργηθούν αντισώματα έναντι αυτής και αφετέρου να έχουν αφαιρεθεί από αυτόν τον ιό τα γονίδια τα υπεύθυνα για τον πολλαπλασιασμό του ώστε να μην μπορεί ο ιός να προκαλέσει περαιτέρω προβλήματα στον οργανισμό και έτσι να έχει και αυτό μια ασφάλεια. Ε, οπότε όλα αυτά υπάρχουν και β' και τα δημιουργούν μνήμη και ε, έτσι μπορεί να ανταποκριθεί ο οργανισμός καλύτερα στην επικείμενη μόλυνση. Θεωρείτε ότι τα ανανοσοματίδια τα οποία χρησιμοποιούνται, όπως αναφέρετε πριν, για τη σταθεροποίηση του εμβολίου, για να μπορεί να είναι δραστικό για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στον οργανισμό, παίζουν κάποιο ρόλο στην ενεργοποίηση άλλων κυταρικών μηχανισμών. Είστε όχι. και πολύ ειδικοί <κυρίζει> στα θέματα <κυρίζει> τη νανοτεχνολογία και γι' αυτό δράτω με τι ευκαιρίε. Όχι, όχι, είναι πάρα πολύ ασφαλή. Είναι λιποσώματα, τα οποία αποτελούνται από συστατικά που ήδη τα κυτταρά μα έχουν. Η κυταρική μα μεμβράνη έχει λιποσώματα. Αυτά διαλύονται και αποβάλλονται. Δεν, δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα, είναι απολύτω βιοσυμβατά. Απλά χρησιμεύουν για να προστατεύσουν να μην καταστραφεί το ξένο MRNA πριν προλάβει να κάνει τη δράση του. <κυρίζει> τα εμβόλια, όπω είπαμε την πρώτη ερώτηση που συζητήσαμε έχουν μια επιτυχία της τάξης του 94-95%. Άρα λοιπόν πάντα θα υπάρχει ένα 5% πιθανόν και περισσότερο γιατί αυτές είναι οι πρώτες μελέτες. Δεν έχουμε δει τις μελέτες της συνέχεια, δηλαδή στην αγορά όταν υπάρχει κάποιο φάρμακο ή κάποιο εμβόλιο, σημαίνει λοιπόν ότι θα δημιουργη... δεν θα δημιουργήσουν ένα τόσο ασφαλές περιβάλλον, ούτως ώστε, όπως συζητήσατε και πιο... αναφερθήκατε πιο πριν, στο ότι θα πρέπει να κρατάμε όλα αυτά τα μέτρα, να φροντίζουμε, σαν να μην υπήρχε το εμβόλιο. Εδώ, από την άλλη μεριά, όμω ακούμε σε διάφορες χώρες, α, uh, όπως στην Κίνα να θέλουν να βάλουν barcode ούτως ώστε να γνωρίζουν ποιος έχει το, κάνει το εμβόλιο για να το επιτρέπουν mm. να πάει κάπου. Μια επιτροπή στις ΗΠΑ προετοιμάζει και σχεδιάζει υποτίθεται για ένα ασφαλές περιβάλλον. Θεωρείτε ότι αυτά, πέρα από το κοινωνικό και το, ας το, πούμε, το, το, αρνητικό που μπορεί να επιφέρει μεταξύ των, της κοινωνίας μας, μεταξύ των ανθρώπων της κοινωνία έχει κάποιο λόγο να το ισχυριστούμε ότι μπορεί να δουλέψει. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να δουλέψει, διότι όπως είπαμε η προστασία ποτέ δεν είναι 100% και η απάντηση του κάθε ατόμου που εμβολιάζεται ποτέ δεν είναι εγγυημένη 100%. Σε πρώτη φάση θα ήθελα να πω ένα ενθαρρυντικό μήνυμα όμως, ότι από τις πρώτες μελέτες που ανακοίνωσαν τα 11 περιστατικά που νόσησαν ενώ είχαν εμβολιαστεί, κανένα από αυτά δεν έκανε σοβαρή νόσηση. Άρα, ακόμα και αυτοί που δεν θα προστατευτούν 100%, δεν θα κάνουν σοβαρή νόσηση. Είναι ένα πολύ ενθαρρυντικό μήνυμα για αρχή. Απ' την άλλη μεριά, με τον τρόπο που κινείται η ζωή, όταν θα επανε... ε... ελευθερωθεί, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπουν διαχωριστικέ γραμμέ. Και πρακτικά θα είναι αδύνατο. Και μάλλον και ηθικά θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί στι σύγχρονε κοινωνίε. Ακριβώς, Εμεί, σαν γιατροί, δεν μπορούμε να πάρουμε να δώσουμε τέτοιε συμβουλέ. σα ίσα θα δώσουμε τι εντελώ αντίθετε από αυτέ. Αλλά αυτό είναι το πολύ σημαντικό που αναφερθήκατε λίγο πιο πριν. Ότι ακόμα και αν το εμβόλιο δεν μα προφυλάξει και τελικά νοσήσουμε από τον κορονοϊό, σίγουρα δεν θα χρειαστεί να πάμε σε εντατική μονάδα. Σίγουρα δεν θα χρειαστεί να κινδυνέψει ο οργανισμό μα από την επέλευση αυτού του, του ιού. Τώρα, παρόλα αυτά που λέμε, παρόλα αυτά που έχουν βγάλει οι μελέτες, αντίθετα αριστερά-δεξιά ακούμε φόβους, ε, θεωρίες συνωμοσία, είτε για τα νοσοματίδια, είτε για το γενετικό υλικό που θα μας κυριέψουν, είτε που θα μας, ε, με τον τρόπο που, που θα γίνει ο εμβολιασμός, ουσιαστικά θα μας τοποθετήσουν ε, συσκευές παρακολούθησης, μικροτσίπ και τα λοιπά. Ε, σαν βιολόγος και σαν πολύ ειδικοί πάνω στα θέματα αυτά, Πώ θα μπορούσατε να αποσύσετε όλε αυτέ τι θεωρίε, οι οποίε δυστυχώ υπάρχουν και δυστυχώ θα, θα φέρουν μεγάλες δυσκολίε στην εφαρμογή του εμβολιασμού και στην μαζική προστασία του κόσμου. Ναι, ωραία ερώτηση. Ε, η συνωμοσία πάντα υπήρχε. Δεν είναι κάτι καινούριο, και σε, πάντα υπάρχει μια αντίδραση. Είναι μια ψυχολογική αποσυμπίεση, Αν θέλουμε να πούμε. Ε, στην ουσία, αυτό που ξέρουμε και αυτό που έχει δείξει και από άλλου εμβολιασμού, ότι κανένα εμβολιασμό δεν αλλοιώνει το ανθρώπινο DNA. Δεν, ακόμα και τα RNA κωδικοποιούν για μία πρωτεΐνη, που εμείς όμως δεν διαθέτουμε τα απαραίτητα ένζημα για να τη μετατρέψουμε σε DNA, να ενσωματωθεί σε DNA. Οπότε είναι απολύτως ασφαλή. Δεν έχουμε να φοβόμαστε κάτι. Ούτε μπορούμε να... Δεν έχουμε την τεχνολογία για να εισάγουμε τσίπ, δεν έχουμε την τεχνολογία για να τα κάνουμε όλα αυτά. Απλά ε, θεωρώ ότι όλοι έλκονται από θεωρίες συνωμοσία την ανάγκη τους για να βρουν κάποιες ψυχολογικές διεξόδους, την ανάγκη τους για ασφάλεια, αυτονομία και ούτω καθεξής, μια καχύποψία απέναντι στους επιστήμονες, απέναντι στη νέα τεχνολογία. Αυτό που έχω να πω είναι ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στη λογική, εμπιστοσύνη στην επιστήμη και εμπιστοσύνη στην έγκυρη γνώση. Αυτό είναι πιο ψυχόφελε από το να αναπτύσσουμε διάφορε θεωρίε συνωμοσία. Και βέβαια η σωστή ενημέρωση είναι πάνω απ' όλα. Άρα, κυρία Γαζούλη, δεν, η τεχνολογία αυτή με κανέναν τρόπο δεν φαίνεται να ενισχύει τις α, θεωρίες αυτές της συνωμοσία. Βέβαια, πάντα υπάρχει ένα ερώτημα του τύπου πώς και βρήκαμε τόσο γρήγορα το εμβόλιο, πώς έγινε τόσο διαθέσιμο μέσα σε μερικούς μήνες όταν γνωρίζουμε ότι για την Παρασκευή ενό εμβολίου χρειάζεται να περάσουν πάρα πολλά χρόνια ίσως και εδώ μέσα σε ένα χρόνο, μέσα σε μερικούς μήνες από το μηδέν πρακτικά φτάσαμε στον μαζικό εμβολιασμό, στη δυνατότητα μαζικού εμβολιασμού να είναι πρώτο πυλόν ήδη να έχει ξεκινήσει κάπου και αναμένεται να ξεκινήσει και στη χώρα μας. Μπορείτε να το σχολιάσετε αυτό. Βεβαίω, Είναι και η εξέλιξη της τεχνολογίας. Μέχρι σήμερα ξέραμε ότι ένα εμβόλιο για να παραχθεί χρειαζόταν 10 με 15 χρόνια τουλάχιστον. Σήμερα μπορέσαμε να αποκρυπτογραφήσουμε το γενετικό κώδικα του ιού σε χρόνο εξαιρετικά γρήγορο και σήμερα έχουμε και τα μέσα για να παράγουμε προϊόντα προέρχονται από θράψματα του γενετικού υλικού πλέον αυτού του ιού σε μεγάλη ποσότητα και σε μεγάλη ποικιλομορφία. Αυτό επιτάχυνε πάρα πολύ το πρώτο κομμάτι των ερευνών, που μπορεί να χρειαζόταν τέσσερα με έξι χρόνια, και από εκεί και μετά υπήρξε μια διευκόλυνση στις ρυθμιστικές αρχές, ώστε οι κλινικές μελέτες να τρέξουν γρήγορα και οι φάκελοι να αναθεωρούνται με που μέχρι τώρα δεν τις είχαμε. Είναι η πίεση της πανδημίας, η ευθύνη απέναντι στον κόσμο, απέναντι στην ανθρωπότητα που νοσεί, η οποία μας έφερε να έχουμε ικανά εμβόλια σε τόσο γρήγορο χρονικό διάστημα. Και το πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι για την επιτάχυνση των κλινικών ερευνών, οι μελέτες φάσεις 2 και 3 πολλές φορές συμπτύσσονταν. Εκεί που ξεκινούσαμε να μελετηθεί σε, σε λίγες εκατοντάδες ανθρώπους, πολύ γρήγορα γινόταν και η αμέσως επόμενη φάση που θα μελετά το πλέον σε δεκάδες χιλιάδες ασθενείς. Να σημειώσω ότι όλα πλέον τα εμβόλια που είναι κοντά στην ε, έγκριση έχουν μελέτες που ξεπερνούν του 40.000 εθελοντέ. Ακριβώ. Άρα, δηλαδή, αν πούμε τα τρία εμβόλια που είναι πρώτων πυλών, μπορούμε να μιλήσουμε για 150.000 εθελοντέ, πράγμα το οποίο βέβαια. δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, βέβαια. τουλάχιστον στα χρόνια που ασκώ την ιατρική, να δω με την, με την πρώτη ευκαιρία να, να θελήσουν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι συνάνθρωποι μα να συνδράμουν την επιστήμη στον τομέα αυτό. Και βέβαια, ίσω για πρώτη φορά σε τέτοια ευρία κλίμακα, κυβερνήσει, ερευνητικά Ινστιτούτα μαζί με τον ιδιωτικό τομέα και τα εργαστήρια, τα οποία αναπτύσσαν τι καινοτόμε αυτέ τι εφαρμογέ, κατάφεραν και δημιούργησαν το θαύμα, θα μπορούσε κανένα να πει, τη γρήγορη παρασκευή ενό ειδικού και κοινοτόμου εμβολίου που να είναι και τόσο πολύ δραστικό. Βέβαια, μιλήσατε για την πρωτενη ακίδα, ότι είναι το ευαίσθητο σημείο ε, του του κορονοϊού, με αυτό που δηλαδή το κλειδί που ξεκλειδώνει τα κύτταρά μα, αλλά η κλειδαριά στην πράξη, από ό,τι γνωρίζουμε, βρίσκεται σε ένα γονίδιο, το οποίο γονίδιο έχει να κάνει και με την ρύθμιση της υπέρτασης Και αν θεωρήσουμε ότι το 50% ίσως και περισσότερο των ηλικιών άνω των 50, οι μισή δηλαδή, έχουν πρόβλημα με την υπέρταση και το πλέον διαδεδομένο φάρμακο το οποίο κυκλοφορεί στην αγορά είναι τα φάρμακα αυτά τα οποία Ονομάζονται αναστολή του μετατρεπτικού ενζύμου, δηλαδή αναστέλνουν τη λειτουργία αυτού του γονιδίου ή σαρτάνε που και αυτά έχουν ένα παρεμφερή μηχανισμό. Μήπω τελικά αυτό το εμβόλιο θα δημιουργήσει προβλήματα στου υπερτασικού και ιδιαίτερα σε αυτού που παίρνουν αυτά τα φάρμακα, γνωρίζουμε κάτι πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε, να δείτε. το εμβόλιο δεν έχει να κάνει με τους άσει υποδοχή. Το εμβόλιο μπλοκάρει την spike protein. Οπότε η spike protein δεν θα υπάρχει για να δέσει υποδοχείς. Οπότε δεν φαίνεται να εμποδίζουν τα φάρμακα αυτά ε, την αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Ε, γιατί δεν έχει να κάνει, δηλαδή Δεν θα εμποδίσει το, τη spike protein, θα εμποδίσει τον ιό να βρει τον υποδοχέα του. Επομένω, δεν θα φτάσει να ρυθμίσει τον υποδοχέα, θα, ρυθμίσει, θα εξωτερώσει την πρωτενη πριν πάει να δέσει τον υποδοχέα. Οπότε, από θεωρητική άποψη, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτέ τι περιπτώσει. Και από ό,τι ξέρω, δεν συστήνεται στου ασθενεί αυτού να σταματήσουν ε, τις τι θεραπείε του, ίσα ίσα να τι συνεχίσουν και να παρακολουθούν μαζί με τον γιατρό του την εξέλιξη. Ακριβώς. Αλλά ο μηχανισμό δράση είναι εντελώ διαφορετικό, δηλαδή δεν, δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Ακριβώς, όπως υπήρχε αυτή η φημολογία ότι αυτοί που παίρνουν αυτά τα φάρμακα κινδυνεύουν και περισσότερο, oh, που τελικά όχι μόνο δεν κινδυνεύουν, πιθανόν να yeah, προστατεύονται, προστατεύονται κιόλα. Έτσι λοιπόν και τα φάρμακα αυτά δεν έχουν να κάνουν καθόλου με το γονίδιο και δεν έχουν να κάνουν καθόλου με τη θέση του μετατρεπτικού ενζύμου, έχουν να κάνουν με αυτό που θα πάει να κυριαρχήσει επάνω στο γονίδιο αυτό. Άρα, ένα βήμα πολύ πιο πριν. Άρα, δεν επηρεάζεται καθόλου αυτή η λειτουργικότητα. Γιατί θα εξουδετερωθεί ο ιό πριν φτάσει καν στον υποδοχέα. Πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο μέρος έχουμε καλύψει αυτά τα οποία είχαμε συζητήσει από πριν και σχεδιάζαμε να συζητήσουμε. Οπότε, ίσως είναι και η ώρα τώρα να συζητήσουμε και με το ακροατήριό μας, με το κοινό το οποίο ήδη μας έχει βομβαρδίσει από ό,τι βλέπουμε στην οθόνη μπροστά μας με πάρα πολλές ερωτήσεις και θα πρέπει να προλάβουμε να απαντήσουμε και θα πρέπει να προλάβουμε να απαντήσουμε και σε άλλες ερωτήσεις που θα έρθουν στην πορεία. Η πρώτη ερώτηση είναι κάποιος που έχει νοσήσει και έχει αναπτύξει προσωρινά αντισώματα μπορεί να εμβολιαστεί, κυρία Πουλάκου. Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ κέρια ερώτηση από το κοινό μας. Ε, πράγματι, αυτός που έχει νοσήσει έχει αποκτήσει αντισώματα και σήμερα γνωρίζουμε ότι περί τους έξι μήνες αυτά τα αντισώματα έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Άρα, δεν θεωρούμε ότι αυτός που έχει νοσήσει είναι πλήρως προφυλαγμένος και εφόρου ζωής. δεν γνωρίζουμε καν το χρονικό διάστημα για το οποίο η φυσική του νόσηση του παρέχει προστασία από μια επαναλήμωξη. Άρα, λοιπόν, όλα δείχνουν ότι και αυτοί που πέρασαν θα χρειαστεί να εμβολιαστούν ακόμα δεν γνωρίζουμε το χρονικό διάστημα. Πιθανώ δεν θα είναι η πρώτη ομάδα που θα εμβολιαστεί, αλλά θα εμβολιαστούν πιστεύω με, 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 με πολύ με, με, μεγάλη πιθανότητα. Εμείς προτρέπουμε πρακτικά τον εμβολιασμό, γιατί οι, έχουν δείξει οι μελέτες με άλλους εμβολιασμού, με άλλα νοσήματα στο παρελθόν, ότι η φυσική ανοσία, δηλαδή η παραγωγή αντισωμάτων να νοσήσουμε, δεν είναι το ίδιο υψηλή και όπως σωστά αναφέρατε Φεβαίως. να μας καλύψει μεγάλο χρονικό διάστημα Φεβαίως. από τον εμβολιασμό, ο οποίος είναι στοχευμένος ακριβώς να ενεργοποιήσει αυτό το μηχανισμό. Επιπλέον, αν μου επιτρέπετε, μπορούμε να πάρουμε το παράδειγμα της γρήπης. Γιατί ο κορονοϊός να συμπεριφέρεται διαφορετικά από τη γρήπη. Οι κορονοϊοί υπάρχουν, υπήρχαν στη ζωή μας, απλά δεν ήταν τόσο τοξικοί. Αυτό το στέλεχος ήταν πάρα πολύ ε, ε, τοξικό. Κάθε χρόνο μπορούσες να νοσήσεις από ένα διαφορετικό στέλεχος κορονοϊού, όπως συμβαίνει και με τη γρήπη. Κάποιο ο οποίο νόσησε τη μία χρονιά, την επόμενη χρονιά μπορεί να ξανανοσήσει από γρήπη. Άρα λοιπόν, με αυτή τη λογική θα περιμένουμε να δούμε τα επιδημιολογικά δεδομένα και κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστούμε πολλαπλού εμβολιασμού. Η επόμενη ερώτηση είναι ότι κάνοντας το εμβόλιο, σε πόσο χρόνο εμφανίζονται τυχόν παρενέργειες και ποιες μπορεί να είναι αυτές. Συνήθως, κύριε Καζούλη. Όπως έχει αναφερθεί και ειδικά στις μελέτες για τα συγκεκριμένα εμβόλια, οι κυριότερες παρενέργειες και υπόθηκαν και νωρίτερα ήταν, είναι ο πυρετός και ο, τοπικό τοπικός πόνος ή ο, ο τοπικός ερεθισμός. Συνήθως αυτές φαίνονται αμέσως, εν, εντός δύο-τριών ημερών από τον εμβολιασμό. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάποιες μακροχρόνιες παρενέργειες όπως συμβαίνει και στα περισσότερα εμβόλια έτσι κι αλλιώς. Άρα, αν υπάρχουν κάποιε παρενέργειε από αυτέ που έχουν ουσιαστικά καταγραφεί μέσα στο, στου φακέλου που. Α, για, στη φάση 3 των μελετών, δείχνουν ότι κάποιε τέτοιε ίσονο σημασία παρενέργειε, οι οποίε εμφανίζονται ήδη από την πρώτη εβδομάδα. Βέβαια, ε, οι μελέτε που έχουν μέχρι τώρα είναι διάρκεια 2-3 μηνών. Στην πορεία, όπω και για κάθε φάρμακο, θα παρακολουθούμε ε, την εξέλιξη και αν δούμε κάτι, προφανώ θα μελετηθεί με τον τρόπο που αξίζει να μελετηθεί. Ε, βέβαια, υπάρχουν και οι αρνητές, όπως για παράδειγμα ε, έχουμε εδώ μια ερώτηση που λέει, δεν θέλω να κάνω το εμβόλιο διότι το συγκεκριμένο δεν το εμπιστεύομαι, η ΧΙ Εταιρεία και κάθε αντίστοιχη εταιρεία θα αποζημιώσει όλο τον πλανήτη αν έχει κάνει λάθος. Το θέμα είναι ότι ο εμβολιασμό δεν είναι υποχρεωτικός. Ο εμβολιασμό είναι, α, θα το ο καθένας αν θα εμβολιαστεί ή όχι και α, αυτή η... Uh, Πώ να το πω, η, το, η αστική ευθύνη που μπορεί να έχει το κράτος που το κάθε κράτο που συμμετείχε στι μελέτε ή η εταιρεία είναι ένα θέμα το οποίο και δεν αφορά ιδιαίτερα την συζήτησή μα. Αλλά δεν ξέρω, θέλετε να σχολιάσετε, κυρία Πουλάκου, πάνω ε, σε αυτό. Σαφέστατα, okay. ε, θα πρέπει να ξανατονίσουμε ότι αυτά τα εμβόλια έχουν κάνει κλινικέ δοκιμέ στον απαιτούμενο αριθμό ασθενών που έχουν κάνει και άλλα εγκεκριμένα εμβόλια που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή και για τα οποία. Ο κόσμος αισθάνεται ασφαλής να τα κάνει. Δεν έχουν γίνει σε μικρότερο ρυθμό ε, εθελοντών. Ε, ανησυχητικό σήμα δεν έχει καταγραφεί από αυτά τα εμβόλια. Ε, άρα το να αποτύχει πλήρως ένα εμβόλιο και να έχει καταστροφικές συνέπειες είναι ένα σενάριο το οποίο είναι έξω από την πραγματικότητα. Ε, τώρα, ε, κάθε καινούργιο φάρμακο υπακούει στους κανόνες της φαρμακοεπαγρύπνησης. Για όλους τους ανθρώπους που μπαίνουν σε μια καινούργια θεραπεία, υπάρχουν οι βάσεις καταγραφής σε κάθε χώρα και μια πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που είναι εξαιρετικά μα εξαιρετικά σπάνια και αυτή κάποια στιγμή θα καταγραφεί. Αλλά για την ώρα, στις χιλιάδες εθελοντών που έχει γίνει, δεν έχουμε κάποιο ανησυχητικό σήμα. Θέλετε να σχολιάσετε και εσεί, κύριε Βασίλη. Ναι, Μεζόλη. και όλα αυτά τα εμβόλια πριν πάρουν την έγκριση για τον ευρύ πληθυσμό ελέγχονται. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, προκειμένου να ελεγχθεί όλη η ασφάλεια, προκειμένου να χορηγηθούν. Δεν έχουν δείξει ότι θα δημιουργήσουν κάποιο τόσο σοβαρό ανεπιθύμητο πρόβλημα. Ο δρόμο είναι μπροστά μα. Οι αρχικέ εκτιμήσει είναι ότι είναι ασφαλή και βέβαια με τη φαρμακοεπικρύπνηση όπω κάνουμε για κάθε φάρμακο και μάλιστα τα καινούργια. Έτσι η παροσεχή θα είναι στραμμένη στι πρώτε πιθανόν ενδείξει για κάποια ίσως παρενέργεια. Εδώ έχουμε μια ερώτηση, κυρία Γαζούλη, που αφορά την εισαγωγή σα, την εισήγησή σα και μιλάει ότι γιατί δεν χρησιμοποιούμε, λέει, το κινέζικο εμβόλιο, το οποίο είναι το κανονικό εμβόλιο και το πιο ασφαλέ κατά την εκτίμηση του ερωτώντα, το οποίο βέβαια και το ρωσικό και το, αμερικανικό, και το κινέζικο Παλήθεια, δεν χρειάστηκε ονοί, ονοί. να περάσει από, από, φάση. από τρίτη φάση. Καταρχά, δεν έχουμε δει τη μελέτη, δεν ξέρουμε ακριβώ. Ξέρουμε ότι πρόκειται για αδενοϊό, ο, ο οποίο έχει αδρονοποιηθεί. Δεν έχουμε δει ακριβώ τη μελέτη για το πώ έχει κατασκευαστεί αυτό το εμβόλιο. Για τα εμβόλια που είναι τώρα στην έγκριση, ξέρουμε ακριβώ το μηχανισμό με τον οποίο έχουν ε, ε, κατασκευαστεί. Όταν μιλάμε για ένα αδρανοποιημένο εμβόλιο, έναν αδενοϊό, υπάρχουν πάντα οι κίνδυνοι αν δεν έχει γίνει πλήρη αδρανοποίηση και ίσω ε, ε, είναι πιο εύκολο να αναπτύξει αν επιθυμητέ ενέργειε. Δεν μπορούμε να λέμε τόσο απλά ότι είναι πιο ασφαλέ. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Προφανώς δεν έχουμε δει τι μελέτε του. Πολύ σωστά. Όταν δεν γνωρίζουμε καν το φάκελο, πώ θα ξέρουμε ότι είναι και πιο ασφαλέ, yeah. και εφόσον και yeah. η, η τεχνική τη παρασκευή δεν διαφέρει, τουλάχιστον οι πρώτε πληροφορίε που υπάρχουν, από τα, ήδη, από τα εμβόλια τα οποία ήδη έχουν καταθέσει του φακέλου του και πρόκειται να, να, yeah, να yeah, υποβληθούν. Ναι, με σε... τα εμβόλια που έχουν καταθέσει του φακέλου, περιγράφεται ακριβώ το πώ έχουν αναπτυχθεί και πώ έχουν δοκιμαστεί. Γι' αυτά τα εμβόλια δεν γνωρίζουμε κάτι αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια ερώτηση, κύριε Πουλάκου, που λέει, παρακαλώ πολύ, πείτε μας ποιες ευπαθείς ομάδες δεν πρέπει να κάνουν το εμβόλιο. Αν υπάρχουν δηλαδή κάποιοι ασθενείς, οι οποίοι καλά θα είναι να αποφύγουν τουλάχιστον στον στο, στο πρώτο κύμα εμβολιασμών για να προφυλαχθεί η υγεία τους. Ε, αυτή την ώρα δεν έχουμε κάποιους οι οποίοι πρέπει να εξαιρεθούν από τον εμβολιασμό αυτό. Και αυτό γιατί ε, δεν έχει ζώντα εξασθενημένο μικρό Είναι ένα εμβόλιο mRNA. Το οποίο ε, δεν έχει να κάνει με τον κίνδυνο να εισαγάγει σε έναν ιό που σε έναν ανοσοκατεσταλμένο άνθρωπο δυνητικός θα μπορούσε να προκαλέσει νόσο. Επομένως δεν υπάρχει κάποια κατηγορία ανοσοκατεσταλμένων που να αντενδείκνεται να κάνουν το εμβόλιο. Ακριβώ oh. γιατί... Απλά εδώ το, το θέμα είναι ότι ακόμα δεν ξέρουμε αν όλοι θα συνθέσουν την πρωτενη με, το, με τον ίδιο ρυθμό. Δηλαδή έχει να κάνει το πώ θα ανταποκριθεί ο κάθε οργανισμό. Αλλά όπω σωστά δεν, δεν εισάγουμε κάποιο μικρό οργανισμό, δεν ε, θα προκαλέσουμε κάποιοι. Κάποιο πρόβλημα. Βέβαια, περισσότερο πρόβλημα είναι ότι να έχει ανοσοκαταστολή, δηλαδή να μην μπορεί να αντιδράσει και να παράγει τα αντισώματα. Άρα το εμβόλιο δηλαδή να μην τον προστατεύσει, γιατί ο ίδιο δεν μπορεί να κατασκευάσει τα αντισώματα. Όχι ότι το εμβόλιο θα του κάνει κακό. Αλλά βέβαια θα περιμένουμε και τι μελέτε οι οποίε τρέχουν για τι συγκεκριμένε ειδικέ ομάδε και θεωρώ και που θεωρούμε όλοι μας ότι ο θεράπον ιατρός του κάθε ασθενή είναι αυτός ο οποίος θα το συζη... που γνωρίζει ακριβώ το πρόβλημα που έχει ο κάθε ασθενής, θα συζητήσει μαζί του και θα συναποφασίσουν και θα του συστήσει αν και κατά πόσο οφείλει να κάνει. Αλλά σίγουρα οι ευπαθεί ομάδες, όπως σωστά είπατε, ανήκουν στην πρώτη κατηγορία των, των ατόμων, τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν σε εμβολιασμό Αφενό μεν για να προστατευτούν και αφετέρου δε αν νοσήσουν, όπω είπατε, να, να νοσήσουν, νοσήσουν ελαφρά για να μην κινδυνεύσει η ζωή του γιατί οι περισσότεροι από αυτή τη στιγμή οι οποίοι ε, πεθαίνουν στι μονάδε συντατική θεραπεία, όπω γνωρίζουμε παγκοσμίω, είναι τα άτομα τα οποία ανήκουν σε αυτέ τι ευπαθεί ομάδε. ομάδε. Να τονίσω και κάτι άλλο εδώ. Αν είχαμε ένα άλλο νόσημα στο οποίο τα μέτρα ατομική προστασία ήταν πιο αποδοτικά. Θα λέγαμε ότι μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μια ομπρέλα στο οικογενειακό περιβάλλον, να εμβολιαστούν όλοι οι υπόλοιποι, και ο άνθρωπο αυτό προστατευμένο, ο ευπαθή, να μείνει χωρί το εμβόλιο. Αυτό όμω, όπω έχουμε δει όλοι πάρα πολύ καλά, με τον κορονοϊό δεν μπορεί να ισχύσει. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που είναι σε απόλυτα προστατευμένο περιβάλλον κόλλησαν και δεν μπορούν να προσδιορίσουν τον τρόπο. Σε ένα λοιπόν νόσημα με τόση μεταδοτικότητα, είναι προτιμότερο να εμβολιαστούν ακόμα και αυτοί, στους οποίους υποθέτουμε ότι η απάντηση θα είναι κατώτερη από το προσδοκόμενο. Αν φύγουμε από τι ευπαθεί ομάδε και πάμε σε κάποιε ειδικέ κατηγορίε, έχουμε μια ερώτηση, κυρία Πουλάκου, που λέει πόσο επηρεάζει και αν επηρεάζει την τεχνοποίηση ο εμβολιασμό. Έχουμε κάποια στοιχεία επάνω σε αυτό το θέμα. Για την ώρα δεν έχουμε καθόλου δεδομένα σε εγγύους, γιατί δεν υπάρχουν κλινικές δοκιμές σε εγγύους. Ε, οπότε αυτή η ομάδα πιθανότατα δεν θα προταθεί να μπει στους εμβολιασμούς. Ε, όμως... Ε, ε, Γενικά τα εμβόλια ε, αυτού του τύπου δεν αναμένεται να έχουν κάποια ε, διαταραχή. Αν μια γυναίκα δηλαδή κατά την περίοδο που έχει εμβολιαστεί στο προσεχές χρονικό διάστημα μείνει έγκυος δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεδομένα αλλά κανένας δεν θα συνιστούσε η διακοπή της εγκυμοσύνης της. Η λογική ε, λέει ότι μια εγκυμοσύνη προγραμματισμένη καλό θα ήταν να αναβληθεί ένα μήνα μετά την διενέργεια οποιοδήποτε προγραμματισμένου εμβολίου. Επειδή υπάρχει άλλη μια σχετική ερώτηση, πόσες γένες είχαν από τους εθελοντές, τι γίνεται με τους απογόνους, προφανώς δεν μελετήθηκε σε αυτές όχι, τις κατηγορίες, όχι. δεν υπάρχουν στοιχεία και άρα και οι, τα κορίτσια τα οποία βρίσκονται σε κοίηση δεν θα εμβολιαστούν και επομένως δεν θα, δεν θα υποβληθούν, να το πούμε σε σε θεωρητικό, όπως πιστεύει ο Ερωτών, κίνδυνο, εάν θα επηρεαστεί η μητέρα στη φάση κοίησης ή και το έμβριο και το στη συνέχεια. Ε, Μία ερώτηση, κύρια Γαζούλη, όπως βλέπετε, είναι πολύ έγκριτοι καθηγητές υποστηρίζουν ότι το 99,9% του ιού είναι ιάσιμο. Γιατί να κάνουμε το εμβόλιο δεν, δεν θεωρούμε ότι είναι άσημο, απλά αυτό που βλέπουμε ότι έχουμε ελαφρά συμπτώματα. Όμω δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την επαναμόλυνση, γιατί όπω είπαμε, τα αντισώματα δεν κρατάνε για πολύ καιρό. Είδαμε ότι κρατούν μέχρι 6 μήνε. Δεν ξέρουμε αν μπορούν να. Ε, αυτοί θα επανανοσήσουν, ε, να επαναμολυνθούν και δεν ξέρουμε αν θα είναι το ίδιο ήπια τα συμπτώματα. Οπότε βλέπουμε για έναν ιό που υπάρχει στη ζωή μα και κυκλοφορεί. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι ιάσιμο. Καταρχήν, αν ήταν 99,9% οι άσημου, δεν θα είχαμε του δεκάδε χιλιάδε νεκρού στη χώρα μα. Και, και, δεν ξέρω ακριβώ από πού βγαίνουν αυτά τα ποσοστά. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα υγεία, το οποίο οδηγεί συμπολίτε μα στο θάνατο, οδηγεί συνανθρώπου μα να υποφέρουν και να κινδυνεύει η ζωή του και να χρειάζεται να νοσηλευτούν σε μονάδε, σε θαλάμου, σε εντατικέ κλίνε. Από την άλλη μεριά, βέβαια, όντω υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ε, Ασθενών, οι οποίοι περνάνε ελαφρά, σαν ένα κρύωμα, και οι οποίοι πιθανότατα να δεν κινδυνεύει η ζωή του. Αλλά όπω είπε και η κυρία Πουλάκου πριν, η ανοσία που θα του προσφέρει αυτή η νόσηση δεν είναι η ίδια από αυτή που θα του προσφέρει α, ο εμβολιασμό. Παρ' όλα αυτά, όμω, δεν θα είναι στην προτεραιότητα του εμβολιασμού, αλλά θα του κάνει και αυτού καλό, α το πούμε έτσι, θα του προστατεύσει και αυτού ένα μεγάλο ποσοστό, ο πιθανό εμβολιασμό. Αλλά δεν θα είναι και η πρώτη επιλογή των ατόμων, τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν σε εμβολιασμό. Και το άλλο που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι και αυτοί που περνάνε ελαφρά, με ελαφρά συμπτώματα ή ήπια νόσο μεταδίδουν και μπορεί να μεταδώσουν σε ευπαθεί ομάδε ή σε ομάδε που τελικά να έχουμε πρόβλημα. Οπότε θα πρέπει να εμβολιαστούν όλοι. Και έτσι λοιπόν έχουμε τη σχετική ερώτηση. Κάποιο εμβολιασμένο δεν θα είναι επικίνδυνο φορέα για το άλλο, του άλλου. Δηλαδή, αν εγώ κάνω το εμβόλιο από εκεί και μετά απελευθερώνομαι και κινούμε ελεύθερα, διότι δεν πρόκειται να μολύνω κανέναν, ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτό δεν ισχύει η γνώση που ξέρουμε είναι ότι έχοντας κάνει το εμβόλιο, όταν ο ιός θα προσβάλλει τον οργανισμό μας, θα μπορέσουμε γρήγορα να τον αναχαιτήσουμε και ή να μην νοσήσουμε καθόλου ή να μην κάνουμε σοβαρή νόσηση, όπως είπαμε. Οι μεγάλες πιθανότητες είναι να μην νοσήσουμε καθόλου. Όμω αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό ο ιό δεν θα πολλαπλασιαστεί καθόλου επάνω μα και δυνητικώ δεν θα τον μεταφέρουμε σε κάποιον άλλον, ειδικά αν ο άλλο είναι πάρα πολύ επίνοσο. Σε αυτό το κομμάτι υπάρχει ακόμα ένα βιβλιογραφικό κενό και από όσο γνωρίζω υπάρχουν μελέτε που προσπαθούν αυτή τη στιγμή να δείξουν τα δεδομένα και οπωσδήποτε κρατούμε ε, μία μικρή επιφύλαξη. Πρέπει να δούμε τα δεδομένα των κλινικών μελετών για να είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Αυτό, λοιπόν, μας επαναφέρει σε αυτό που είπαμε αρχικά, ότι το εμβόλιο δεν είναι πανάκια και η απελευθέρωση δεν είναι ένα ε, μονοσήμαντο γεγονός που θα γίνει με την ευρεία εφαρμογή του εμβολίου. Άρα, ενισχύουμε τη φαρέτρα, του αμυντικού μα μηχανισμού. Προστατευόμαστε όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται από τη λίμωξη και την όσηση. Αλλά δεν σημαίνει ότι μα παραδίδει κάποιο την κοινωνία ασφαλή για του συνανθρώπου μα, για τα μέλη τη οικογένειά μα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να συνεχίσουμε να κρατάμε όλε αυτέ τι φροντίδε προστασία, αυτοπροστασία και προστασία στον συνάνθρωπο για να μπορούμε να λειτουργούμε σε ένα ασφαλέ και υγιέ κοινωνικό περιβάλλον με σεβασμό στον συνάνθρωπό μα. Υπάρχει μια ερώτηση, όπω βλέπετε, κυρία Γαζούλη, αν υπάρχει πρόληψη για περιπτώσει αλλεργικών αντιδράσεων. Δεν έχουν. Εκτό από τι παρενέργειε που έχουν αναφερθεί και έχουν καταγραφεί, δεν έχουν καταγραφεί αυτή τη στιγμή άλλε αλλεργικέ αντιδράσει. Αυτό είναι κάτι που με τη φαρμακοεπαγρύπνηση θα αξιολογηθεί στην πορεία των μελετών. Οπότε τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι. Έχουμε κάτι στα χέρια μας αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω, κατά κανόνα αλλεργίες προκαλούν τα εμβόλια που αναπαράγονται σε ΟΑ ορνιθάς ή που έχουν στη σειρά παραγωγής τους χρήση αντιβιωτικών. Κανένα από αυτά τα εμβόλια που έρχονται δεν έχουν αυτό το μηχανισμό παραγωγής. Άρα το ενδεχόμενο της αλλεργίας είναι πάρα πολύ χαμηλό. Βέβαια, οι αντιδράσει τη είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν μηχανισμού υπερβεστησία πολύ πιο ε, να, να εκρήγνεται ή τέλο πάντων να πυροδοτούνται πολύ πιο γρήγορα από ότι κάποιο άλλο. Θεωρητικά όμω, ακριβώ όπω σωστά το περιγράψατε, η γνώση που έχουμε ότι οτι καποιου αλλου θεωρητικα με βάση το αυγό. Άρα, κάποιο όταν ήταν αλλεργικό στο αυγό θα ήταν αλλεργικό και στο εμβόλιο αυτό. Ε, Μα δίνει τη δυνατότητα να πιστέψουμε ότι τουλάχιστον αυτή η κατηγορία των αντιδράσεων τη υπερβεστησία δεν θα υπάρχει με αυτή την κατηγορία των εμβολίων. Ε, κύριε Καζούλη, η ερώτηση ποιο είναι το χρονικό διάστημα που μας παρέχει το εμβόλιο προστασία, δηλαδή το κάνουμε σήμερα, μέχρι πότε θα μας κρατήσει ασφαλείς ή προστατευμένους. Αυτές οι μελέτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι μέχρι τρει μήνες. Αλλά ακόμα και αυτό θα αξιολογηθεί. Δεν έχουμε περισσότερα δεδομένα. Για τρει μήνε ξέρουμε ότι Παρέχεται αυτή η ασφάλεια. Δεν ξέρω, η κυρία Πουλάκου, αν έχει να συμπληρώσει κάτι. Δεν έχουμε παραπάνω δεδομένα. Συμφωνώ απόλυτα. Και ουσιαστικά οι μελέτε δεν διακόπτονται. Αυτά είναι τα πρώιμα αποτελέσματα Βεβαίως. των μελετών. Τα οποία πρακτικά δείχνουν και μία μικρή πτώση στον τίτλο αντισωμάτων, αλλά. Παρ' όλα αυτά, σε τρει μήνε τα επίπεδα είναι τέτοια. Τουλάχιστον η μοναδική μελέτη που μάλιστα δημοσιεύτηκε χθε στο New York Journal Medicine, η οποία δείχνει ακριβώ αυτό το πράγμα. Γνωρίζουμε επίση και με μελέτε που έχουν γίνει στον ελληνικό χώρο, ότι όταν κάποιο νοσήσει, τα αντισώματά του, η φυσική δηλαδή ανοσία και προστασία, μετά από λίγο καιρό εξαφανίζονται. Και εξαφανίζονται σε σημείο που δεν μπορούμε να τα ανοιχνεύσουμε. Μετά από μήνε. Βέβαια, δεν γνωρίζουμε και έχει δημοσιευθεί και από τη θεραπευτική κλινική, από τον κύριο Τέρπο. Αλλά Γνωρίζουμε επίσης ότι ο οργανισμός μας, κυρία Καζούλη, έχει και ένα μηχανισμό μνήμης. Μήμης, ακριβώς. Μπορεί να μην ανοιχνεύουμε αντισώματα, γιατί τα αντισώματα παράγονται από τα β' λεμφοκύτρα και να μην είναι εμφανώς μετρήσιμα, αλλά σίγουρα υπάρχει η κυταρική ανοσία που πιθανόν να διατηρεί αυτή τη μνήμη έναντι του ιού, τα η Ε, Υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτή διατηρείται. Βέβαια... Δεν ξέρουμε ακόμα τα εμβόλια θα αξιολογηθούν για το πόσο θα είναι το μακρύτερο χρονικό διάστημα που θα παρέχουν ασφάλεια και δηλαδή καθε πόσο χρονικό διάστημα θα πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε. Άρα στην πράξη. Δουλεύουμε σαν ένας μηχανισμός ο οποίος κρατάει στη μνήμη του τον τρόπο που μπορεί να τα παρασκευάσει. Εφόσον δεν τα χρειάζεται, εξαφανίζονται από την κυκλοφορία, αλλά είναι σε ετοιμότητα, ετοιμότητα να... ούτω ώστε όταν συναντήσει τον εχθρό μπροστά να του, να, το να ξέρει ακριβώς ποια είναι η αχίλιο του του για να τον χτυπήσει. Φέρετε Άρα το λοιπόν τα όπλα μπορεί να μην χρειάζονται αν δεν υπάρχει πόλεμος. Κύρια Πουλάκου, η επόμενη ερώτηση είναι: Όλα τα εμβόλια που έχουν προγραμματιστεί για να έρθουν στη χώρα μα είναι ασφαλή. Είναι η απάντηση με... είναι βεβαίω, διότι όλα αυτά τα εμβόλια έχουν περάσει από έλεγχο από τους διεθνείς ρυθμιστικούς οργανισμούς και η χώρα μας είναι εντεταγμένη στις, στον ρυθμιστικό έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο EMA είναι ο οργανισμός ο οποίος μελετά τους φακέλους κάθε καινούριου φαρμάκου και έχουμε την πεποίθηση ότι ό,τι πάρουμε και στη χώρα μας θα έχει ε, ικανοποιητική ασφάλεια. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, διότι έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις και Φραίματι. μάλιστα πολύ ωραίες ερωτήσεις, γιατί διευκολύνουν και το, το, αντικείμενο της σημερινής συζήτησης. Κυρία Καζούλη, όπως βλέπετε, η επόμενη ερώτηση είναι όσον αφορά τις μακροχρόνιες παρενέργειες, δεν υπάρχει κανένα κίνδυνος για κάτι που θα φανεί στο βάθος των χρόνων και δεν μπορεί να φανεί μέσα σε μικροχρονικό διάστημα. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Γι' αυτό οι μελέτε συνεχίζονται. Και πάντα όταν εισάγεται ένα καινούριο φάρμακο ή ένα καινούριο οποιοδήποτε θεραπευτικό, Πάντα υπάρχει μια παρακολούθηση. Οι ενδείξει που έχουμε δεν φαίνεται να έχουν μακροχρόνιε παρενέργειε. Βέβαια, υπάρχει η φαρμακοεπαγρύπνηση, όπω είπαμε, και θα παρακολουθείτε και θα αξιολογείτε. Θεωρητικά, η καινούργια αυτή τεχνική, σαν βιολόγος που είστε, πιστεύετε ότι μπορεί, ενώ ξέρουμε ότι το mRNA θα εξαφανιστεί αργά ή γρήγορα και ένα από του λόγου. Που, τα έχουμε, στράβια, το, το, που φτιάχνουμε αυτά τα, τα παρασκευάσματα με τα λιποσώματα και τα νοσοματίδια είναι για να κρατηθούν σε ζωή πολύ περισσότερο. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να εξαφανιστεί το mRNA αφού δώσει τη δυνατότητα στον οργανισμό να μάθει το πώς θα αντιδρά και να μας κάνει σε δεύτερο χρόνο αφού mRNA δεν θα υπάρχει καν στον οργανισμό ή ο αδενοϊός αυτός ε, στην πράξη δεν... Ε, ο, ο, όχι ο mRNA, ο αδενοϊός αυτός στην πράξη... Δεν πρέπει ε, θα... να πλασιαστεί. Δεν θα μπορεί να πολλαπλασιαστεί ούτως ώστε να κρατηθεί και αυτό στη όχι, ζωή. Όχι, όχι. Θα καταστρέφεται. Δεν θα υπάρχει συνεχώ η πληροφορία. Οπότε δεν φαίνεται να, υπάρχουν, να συνδέονται παρενέργειε με αυτού του μηχανισμού. Γιατί το mRNA θα συνθέσει την πρωτεΐνη, θα δημιουργηθούν αντισώματα αυτή τη πρωτενη, θα καταστραφεί. Μετά ο οργανισμό μα δεν θα έχει την πληροφορία να συνθέτει συνέχεια νέα πρωτεΐνη. Και μια που είμαστε στο επίπεδο αυτή τη καινοτόμου δράσεω, έχετε να μα σχολιάσετε για ποιο λόγο αυτά τα εμβόλια χρειάζονται ή τα περισσότερα από αυτά χρειάζονται συνθήκε βαθιά κατάψυξη ή μέχρι να δοθούν σε εμά. Ακούμε για μείον 70, ακούμε για μείον 20, οι οποίε είναι και δύσκολε διαχειρίσιμε για μαζικό εμβολιασμό, αλλά και για ποιο λόγο δηλαδή, εάν. Πέσει η τάση του ρεύματο, λέει δηλαδή, τι θα συμβεί και κάνουμε εμεί το εμβόλιο, θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. <Κι> πράγματι έχετε δίκιο σε αυτό. σω η ερώτηση ήταν καλύτερη για την κυρία Γαζούλια δεν πειράζει. <Κι> λοιπόν, ε, ό, το, αίμα, το RNA, το DNA και τα παραγωγά του είναι πάρα πολύ θερμοευαίσθητα. Εάν βρεθούν σε θερμοκρασία δωματίου, αποσυντήθενται πάρα πολύ γρήγορα. Και έτσι λοιπόν θα πρέπει και να ενσωματωθούν στα νανοσώματα, όπω περιέγραψε πολύ ωραία η κυρία Γαζούλη, αλλά και να διατηρηθούν σε χαμηλέ θερμοκρασίε. Η ανθρωπότητα έχει ήδη ένα παράδειγμα τέτοιου εμβολίου, το εμβόλιο του ιού έμπολα. Που εκεί ο βαθμό δυσκολία ήταν πάρα πολύ μεγάλο, γιατί έπρεπε να, να μεταφερθεί σε αλυσίδα ψήξη και μάλιστα στην πιο θερμή ήπειρο. Και σε χώρε οι οποίε υγειονομικά υστερούσαν και είχαν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Τα προβλήματα λοιπόν τη εφοδιαστική αλυσίδα είναι πάρα πολλά όσο πρέπει να φτάσει σε κοινωνίες που είναι απομεμακρυσμένες και δεν εξυπηρετούνται από καλές συνθήκες. Φανταστείτε ότι θα πρέπει να υπάρχουν ψυγεία, τα οποία να έχουν και εφεδρικούς μηχανισμούς τροφοδότησης, εάν κοπεί το ρεύμα. Πρέπει να υπάρχει και ηλεκτροκίνητη και γεννήτρια με πετρέλαιο ή με άλλο εναλλακτικό καύσιμο, για την περίπτωση που σταματήσει η ψήξη και χαθεί ένα τόσο πολύτιμο φορτίο. Κύριε Γαζούλη, εκτός από την συγκεκριμένη ερώτηση, θα ήθελα να την επεκτείνω και λίγο και μια που μπήκαμε σε καινούριε και καινοτόμε παρασκευέ εμβολίων και έδωσε το ένα τη της πληροφορίας η κυρία Πουλάκου. Για πείτε μου, υπάρχει δυνατότητα να επεκταθεί ο τρόπος αυτός παρασκευής των εμβολίων και σε άλλους ιούς και τελικά να γλιτώσει ανθρωπότητα και από τον ιό του AIDS και από τον ιό του έμπολα και παρόμοιους έτσι δύσκολα διαχειρίσιμους Κοιτάξτε δείτε, από τη στιγμή που θα εντοπιστεί ο στόχο που είναι η πρωτεΐνη, δηλαδή στόχος που παίζει το ρόλο για να, εισα... να αναγνωρίσει τον υποδοχέα και να εισέλθει στα κύτταρα. Ναι, αυτή είναι μια τεχνολογία που μπορεί να επεκταθεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ε, όσον αφορά το πρώτο σκέλος, είναι ότι όντω πραγματικά το mRNA είναι αρκετά ασταθές μόριο, όπως επίσης και η νανοδομή που χρησιμοποιείται το λιπόσωμα χρειάζεται συγκεκριμένη θερμοκρασία προκειμένου να διατηρηθεί σε αυτή τη δομή. Και δυστυχώ, ναι, είναι ένα πρόβλημα η βαθιά κατάψυξη. Εμεί τα εργαστήρια τη χρησιμοποιούμε γιατί εκεί συντηρούμε όλα μα τα RNA και τα DNA. Αλλά στην εφοδιαστική αλυσίδα θα πρέπει να βρεθεί μια λύση γι' αυτό. Αλλά πιστεύω ότι θα δημιουργηθεί μια βάση για την ανάπτυξη και άλλων καινοτόμων εμβολίων, όπω είπατε. Για να κάνω μια απλοϊκή ερώτηση. Εάν. Παρόλο που παίρνουμε τα μέτρα, τελικά το εμβόλιο που θα μα δοθεί, χωρί να το ξέρουμε εμεί, είχε αποψυχθεί και καταψύχθηκε. Σε αυτή τη φάση κινδυνεύει ο οργανισμό μα από ένα τέτοιο εμβόλιο, ή το εμβόλιο δεν θα είναι δραστικό πια, θα έχει χάσει τι δυνατότητε του α, το να μα προστατεύσει. Ποια είναι η γνώμη σα, Κοιτάξτε, η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι να είναι αδρανέ, να έχει καταστραφεί το RNA ή να μην μα κάνει τίποτα. Πιθανό να κάνει κάποιε τοπικέ αντιδράσει λόγω των λιπηδίων που θα έχουν διαλυθεί ή των εκδόχων που πιθανόν να περιέχουν. Αλλά όχι, δε, θεωρώ ότι δε, απλά δεν θα λειτουργήσει καν. Άρα θα είναι ένα ενεργό εμβόλιο. Η επόμενη ερώτηση, κυρία Πουλάκου, είναι δεδομένο ότι κάποιο έχει νοσήσει και έχει ξεπεράσει τον ιό. Μπορεί όταν ξανά έρθει σε επαφή να μην νοσήσει ο ίδιο, αλλά να τον μεταφέρει σε άλλο άτομο ή γίνεται και ο ίδιο ασπίδα για του άλλου. Περίπου το απαντήσατε, αλλά ουσιαστικά στο ερώτημα αυτό, τι έχετε Ήδη να προσθέσετε. έχουμε περιστατικά επαναμολύνσεων. Κάποιοι από αυτού στην πρώτη φάση νόσησαν ελαφρά και νόσησαν στη δεύτερη φάση βαρύτερα, κάποιοι από αυτούς είχαν στην πρώτη φάση νοσήσει πολύ σοβαρά και τη δεύτερη φορά νόσησαν ελαφρότερα. Άρα, από τη στιγμή που έχουμε ήδη τεκμηριωμένες περιπτώσεις που κάποιοι δεύτερη φορά νόσησαν από άλλο στέλεχος του ιού, μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε ότι σε μία ενδεχόμενη ελαφρά νόσηση ή ασυμπτωματική φορεία μπορεί να μεταδώσουν την επόμενη φορά σε κάποιον άλλον στο περιβάλλον τους. Άρα συμπερασματικά, ο ιός ε, μπορεί να μας δώσει μια φυσική ανοσία, μπορεί και όχι, δεν το γνωρίζουμε. Το εμβόλιο θα μας ενισχύσει αυτή την ανοσία με τεχνητό τρόπο, αλλά θα συνεχίσουμε να είμαστε επικίνδυνοι σε γενικό κανόνα αν δεν προσέχουμε και στους συνανθρώπους μας, αλλά και για τον ίδιο μας τον εαυτό αν δεν εμβολιαστούμε, γιατί μπορεί να ξανανοσήσουμε. Στο... Αν ήταν ασφαλές το εμβόλιο, κυρία Καζούλη, όπως ρωτάει ο, κύριο κύριος εδώ, γιατί υπάρχουν τόσες επιφυλάξεις για τη διενέργειά του, οι Η... επιφυλάξει δεν έχουν να κάνουν με την ασφάλεια του εμβολίου, αλλά έχουν να κάνουν με τι θεωρίε συνωμοσία που αναπτύσσονται από διάφορα αντιεμβολιαστικά κινήματα. Δε, δεν υπάρχει θέμα ασφάλεια του εμβολίου. Και βέβαια, είναι σκεφ... ασφάλεια στο εμβόλιο. Ακριβώς. Και βέβαια θα σκεφτόμαστε ότι από την άλλη μεριά έχουμε τους θανάτους, έχουμε την οικονομική δυσπραγία και έχουμε τις θεωρίες συνωμοσίας αν δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό, κάτι αντικειμενικό στα χέρια μας. Άρα λοιπόν, καλά θα είναι να είμαστε επιφυλακτικοί, όχι μόνο προς την ασφάλεια του εμβολίου, αλλά και προς την ασφάλεια του μη εμβολιασμού Ακριβώς. και τι κινδύνους αυτό θα έχει να κάνει στους δικούς μας ανθρώπους, στον εαυτό μας και σε μια κοινωνία στην οποία ζούμε και ήδη είναι ακόμη σε αυτό το, το μαύρο τούνελ. Ακριβώς. Ε, κυρία Πουλάκου, ε, η ερώτηση είναι, οι ασθενεί με λέμφωμα πρέπει να κάνουν το εμβόλιο? Οι ασθενεί με λέμφωμα ανήκουν στις κατηγορίες υψηλού κινδύνου και είναι μέσα σε αυτούς που θα πρέπει να εμβολιαστούν. Μπορεί η απάντηση να μην είναι ικανοποιητική ε, και βεβαίως πάντα έχει η απόφαση για το πότε θα εμβολιάσει σε ένα τέτοιο ασθενή έχει να κάνει με το γεγονός πότε έκανε την τελευταία χημειοθεραπεία ώστε να δεις αν έχει την παραμικρή πιθανότητα να αναπτύξει αντισώματα. Σε έναν ασθενή ο οποίος είναι σε ενεργό χημειοθεραπεία, γενικώ δεν κάνουμε διότι δεν προσδοκούμε απάντηση. Όμως 15 μέρες μετά την τελευταία χημειοθεραπεία το εμβόλιο της γρήπης χορηγείται. Κατά περίπτωση λοιπόν και με βάση και τις οδηγίες που θα εκδώσουν οι επιμέρους επιστημονικές εταιρείε και αυτές οι ομάδες πληθυσμού θα εμβολιαστούν. Κύριε Γαζούλη, έχετε να συμπληρώσετε. Όχι, δεν έχω συμπληρώσω. Συμφωνώ πολύ. ε, απόλυτα. Και μάλιστα αυτό που σωστά έτσι περιέγραψε η κυρία Πουλάκου είναι ότι ο, όταν λέμε ότι έχω λέμφωμα, αυτό έχει διάφορες εκφράσεις. Είχα λέμφωμα πριν πολλά 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 χρόνια και έχει θεραπευτεί. Είχα λέμφωμα το οποίο έκανε και υποτροφή, αλλά έχω πάλι ξεπεράσει και την υποτροπή. Έχω λέμφωμα το οποίο είναι ανθεκτικό σε θεραπείες, έχω λέμφωμα που βρίσκουμε υποθεραπεία και έχω λέμφωμα που βρίσκεται άλλο υποθεραπεία, χημιοθεραπεία με φάρμακα και άλλο με ακτινοθεραπεία. Άρα λοιπόν ο κάθε ασθενή με λέμφωμα δεν είναι ο ίδιο. Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται πολλέ φορέ δεν είναι μόνο αποκλειστικά αποτέλεσμα του νοσήματο, μπορεί να είναι και του είδου τη θεραπεία την οποία Εντάς. παίρνει. Και εδώ επ' ευκαιρία να πούμε ότι την επόμενη Πέμπτη. Σχετικό με αυτά τα θέματα θα είναι η συζήτηση που θα έχουμε, που θα σας πω στο τέλος. Άρα λοιπόν, και η ανοσοθεραπεία και η ανοσοκαταστολή που μπορεί να προκαλέσουν τα φάρμακά του, που δεν μπορεί δηλαδή ακόμη και εμβόλιο να κάνει να, να αντιδράσει και να παράγει τα αντισώματα, αλλά και σε ποια κατάσταση είναι, γιατί το ιστορικό λεμφόμετο συζητάμε για έναν άνθρωπο υγιή. Το ότι είχε κάποια στιγμή στο παρελθόν νοσήσει από λέμφωμα, δεν σημαίνει ότι και τώρα είναι ένα άνθρωπο ο οποίο ε, έχει αυξημένη νοσηρότητα. Απλώ παρακολουθείτε γιατί μπορεί να κάνει την υποτροπή. Έτσι λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Είναι γεγονό ότι η επιστήμη προχώρησε πολύ γρήγορα για το εμβόλιο, αν κάνουν το ίδιο γρήγορα και για τον καρκίνο. Μιλάμε για κάτι εντελώ ανώμια πράγματα. Είναι άλλη παθολογία. Εδώ έχουμε να κάνουμε έναν ιό. Ξέρουμε τον κίνδυνο. Ο καρκίνο είναι πολυπαραγωγικό νόσημα. Ε, υπάρχουν πολλέ αιτιολογίε όπου ο κυταρικό πολλαπλασιασμό διαταράσσεται και έχουμε τον ανεξέλεκτο κυταρικό πολλαπλασιασμό. Οπότε δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτήν την ερώτηση. Δεν... Μιλάμε για εντελώ διαφορετικά πράγματα. Βέβαια, πολύ σωστά όπω αναφέρετε. Εδώ συζητάμε για μια συγκεκριμένη πρωτενη και πώ θα αντιμετωπίσουμε την, την πρωτενη και στον καρκίνο και μάλιστα στι διάφορε κακοήθειε είναι λίγο χάο. Είναι ετερογενέ και πολύ πράγματι. Ο καρκίνο Καρκίνου έχει και διαφορετική, α το πούμε, αν γνωρίζουμε και κάποιου δηλαδή δράσει. Βέβαια, το γεγονό ότι για το εμβόλιο αυτό και την καινοτόμο αυτή δράση την ανακάλυψαν ογκολόγοι, αυτό μα λέει τίποτα για το μέλλον, α πούμε, για το παρόν. Ήδη και στον καρκίνο έχουν γίνει πολλά βήματα. Το HPV εμβόλιο προστατεύει από τον καρκίνο του τραχύλου τη μήτρα γιατί πρόκειται για έναν καρκίνο που επάγεται από έναν ιό. Ήδη με τις καινούργιες θεραπείες, την ανοσοθεραπεία, έχουμε καταφέρει πολλούς καρκίνους, αν τους προλάβουμε έγκαιρα, να τους μετατρέψουμε σε χρόνια νοσήματα. Αυτό που έχουμε να πούμε για τον καρκίνο είναι η πρόληψη. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Δηλαδή, όσο πιο έγκυρα ανιχνεύσουμε κάτι, μπορούμε πιο εύκολα να το αντιμετωπίσουμε και πιο αποτελεσματικά. Και βέβαια ένα εμβόλιο για το καρκίνο που ακούμε πάντα δεν είναι στην πραγματικότητα εμβόλιο. Είναι ενεργοποίηση πάλι Ακριβώς, το, το Ακριβώς, μηχανισμού. μα, ούτω μας, ούτως ώστε να βρούμε και εκεί αν γνωρίζουμε το ευαίσθητο σημείο του φυσικά Να αναγνωρίσει τα καρκινικά κύτταρα. Ακριβώς. Κυρία Πουλάκο, έχουμε μια ερώτηση πάλι παρεμφερή. Εφόσον στα περισσότερα ερωτήματα η απάντησή σας είναι ότι ακόμα γίνονται μελέτες, για ποιο λόγο να βγει τώρα το εμβόλιο και όχι σε ένα-δύο χρόνια μετά που οι μελέτες θα έχουν απαντήσει σχεδόν σε όλα τα ερωτήματα. Ε, πράγματι είναι ενδιαφέρουσα η ερώτηση με τον τρόπο που την τοποθετεί. Να επαναλάβουμε ότι δίνοντας ένα εμβόλιο δεν προσδοκούμε να σώσουμε μόνο το 1% που θα κάνει την πολύ πολύ σοβαρή νόσηση και θα μπει στη μέθη και ενδεχομένως θα πεθάνει. Θέλουμε να προφυλάξουμε και το υπόλοιπο 30% που θα κάνει χρήση του συστήματος υγείας και θέλουμε να προφυλάξουμε και την ε, ορμή με την οποία όλα αυτά τα κρούσματα θα πέσουν πάνω στην κοινωνία και θα νεκρώσουν τη ζωή του τόπου, όπως συμβαίνει τώρα. Αυτό, λοιπόν, είναι μια πολύ σημαντική παράπλευρη ωφέλεια... που περιμένουμε από αυτό το εμβόλιο. Πρέπει να επανεκκινήσει η ζωή. Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Θα σας πω την παροτήτηδα. Πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν από παροτήτηδα. Θα καταργήσουμε, λοιπόν, το εμβόλιο της παροτήτηδας... επειδή στην παροτήτηδα θα πεθάνει λιγότερο από 0,5%. Τα εμβόλια είναι μια νίκη της ανθρωπότητα. Απέναντι στου ιού και στα βακτήρια, και σε αυτό η ανθρωπότητα δεν μπορεί να κάνει πίσω. Αυτή την ώρα δεν έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε ένα με δύο χρόνια και τα δείγματα που έχουμε από τα εμβόλια που κυκλοφορούν είναι απόλυτα ασφαλή. Και βέβαια, σε σύγκριση με το παρελθόν, να συνδράμουμε στην απάντησή σα ότι μέχρι τώρα οι μελέτε είχαν εκατοντάδε άτομα, του παρακολουθούσαν για δύο, τρία-πέντε χρόνια. Τώρα έχουμε εκατοντάδε, χιλιάδε άτομα για βραχύτερα χρονικά διαστήματα και οι μελέτε δεν σταματούν. Απλώ τα πρώτα στοιχεία που έχουμε και είναι σίγουρα και ασφαλή, εκεί βαδίζουμε. Γιατί απαντήσαμε ότι δεν γνωρίζουμε για την κοίηση, γιατί δεν γνωρίζουμε για τα παιδιά ακόμα, γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτε αυτέ. Όπου όμω έχουν ολοκληρωθεί, προχωράμε. Επιπλέον, αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω και κάτι άλλο. Υπάρχουν και πράγματα για τον ιό που δεν γνωρίζουμε ακόμα. Ο ιός αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι προσβάλλει πάρα πολλά συστήματα εκτός από το αναπνευστικό και δεν γνωρίζουμε μήπως ο ίδιος ο ιός έχει κάποιες μακροχρόνιες δράσεις που δεν τις έχουμε δει ακόμα. Εγώ όταν υπάρχει φάρμακο αντιϊκό και εμβόλιο που προλαμβάνει δεν θα ήθελα να εκτεθεί ο ανθρώπινος πληθυσμός σε έναν ιό που δεν γνωρίζουμε τη μακροχρόνια δραστικότητά του. Κυρία Γαζούλη, να τρέξουμε λίγο να προλάβουμε τις ερωτήσεις. Εφόσον κυκλοφορήσουν και τα τρία εμβόλια που περιγράψατε, και όχι μόνο για τα τρία, για τα περισσότερα, τον τρόπο που παρασκευάστηκαν, που δεν είναι ακριβώς ίδιος παντού, σύντομα θα υπάρχει και κάποιο άλλο κριτήριο για να επιλέξουμε ποιο από αυτά θα κάνουμε. Ε, θεωρώ και τα τρία είναι ασφαλή. Όποιο και να κάνουμε, όπω γίνεται και στη γρήπη, κυκλοφορούν πολλά εμβόλια. Όποιο και να κάνουμε, μα προστατεύει. Δεν θα ε, μπούμε στη διαδικασία να επιλέξουμε κάποιο από αυτό. Νομίζω δεν έχει νόημα σε Άρα, όταν φάσεις. οι φάκελοι έχουν κατατεθεί και έχουν εγκριθεί, συνολικά, να κάνουμε, το ίδιο δεν πράγμα υπάρχει λόγο να εντοπίσουμε κάποιο συγκεκριμένο ή να απορρίψουμε κάποιο άλλο. Ε, το μόνο αν επιτρέπετε που πρέπει να εξασφαλιστεί, και αυτό θα είναι δύσκολο, είναι ότι για κάθε άνθρωπο που θα εμβολιαστεί θα έχει εξασφαλιστεί και η δεύτερη δόση του από το ίδιο εμβόλιο. Γιατί δεν επιτρέπεται να γίνει στη δεύτερη φάση αλλαγή με εμβόλιο άλλου μηχανισμού ή άλλη εταιρεία. Πολύ σωστά. Γιατί οι δόσει των εμβολίων, όλων των εμβολίων είναι δύο, Μέχρι τώρα, με ναι. ένα μεσοδιάστημα τριών-τεσσάρων εβδομάδων, κατά βάση ένα μήνα δηλαδή. Πόσα είδη μεταλλάξεων του ιού γνωρίζουμε, είναι μια επόμενη ερώτηση. Ήδη γνωρίζουμε κάποια είδη μεταλλάξεων του ιού. Όμω για τον ιό αυτό ξέρουμε ότι δεν είναι από αυτού με το μεγάλο μεταλλαξιγόνο δυναμικό. Στην μία άκρη της κλίμακας είναι ο ιός της ανθρώπινης ονάσονα ανεπάρκειας, ο ιός του AIDS, με άλλα λόγια. Ο ιός τώρα, ο SARS-CoV-2, δεν είναι από τους ιούς που κάνουν συχνά μεταλλάξεις, θα μας τα πει και η κυρία Γαζούλη με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Μέχρι ώρας, μετάλλαξη η οποία να, αδρανο-, να ακυρώνει τις εμβολιαστικέ μας προσπάθειες, δεν έχει παρατηρηθεί σε καμία από τι χώρε που έχει προσβάλει ο ιό. Ναι, πολύ σωστά. Είναι από του ιού που δεν φαίνεται να μεταλλάσσονται με μεγάλο ρυθμό. Ε, η μία μετάλλαξη που έχει εντοπιστεί είναι αυτή που έχει αυξήσει λίγο τη μεταδοτικότητά του, όπω λένε οι μελέτε, αλλά ε, δεν υπάρχει καμία μετάλλαξη που όντω να ακυρώνει τα εμβόλια τα οποία αναπτύσσονται. Yep. Οπότε δεν είναι ή να χρειαστεί του χρόνου να βγάλουμε ε, κάποιο νέο εμβόλιο βασισμένο στις μεταλλάξεις όπως γίνεται με τη γρήπη. Όχι, είναι από του ιού που δεν φαίνεται να μεταλλάσσεται με γρήγορο ρυθμό με δεδομένο, ουσιαστικά το ερώτημα είναι με δεδομένο ότι ο κορονοϊό μεταλλάσσεται όπω και οι περισσότεροι ή γνωρίζουμε αν το εμβόλιο θα χρειάζεται να γίνεται κάθε χρόνο όπω και το εμβόλιο κατά του ιού τη γρήπη. Το εμβόλιο θα χρειάζεται να γίνεται ίσω και σε μικρότερα χρονικά διαστήματα. Όχι επειδή όμω ο ιό μεταλλάσσεται, επειδή η ανοσία που παράγεται δεν διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μιλάμε για εντελώ διαφορετικού μηχανισμού. Με τον ιό τη γρήπη ε, μιλάμε για έναν ιό που έχει υψηλό μεταλλαξιογόνο δυναμικό. Οπότε υπολογίζουμε με τι κλόνους μολυνθήκαμε, αναπτύχθηκαν τη μία χρονιά να σχεδιάσουμε τα εμβόλια ε, της επόμενης χρονιάς. Ε, για τον κορονοϊό είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ότι δεν ξέρουμε πόσο διαρκεί η ανοσία η οποία προσφέρει. Και βέβαια να προσθέσω ότι οι, οι μεταλλάξει, μάλλον ο κορονοϊό, ο συγκεκριμένο με περισσότερε των μία μεταλλάξεων, ήταν γνωστό εξ αρχή. Δηλαδή, θυμάμαι μια πρώτη, από τι πρώτε δημοσιεύσει στο New England Journal of Medicine που έδινε διαφορετικό ιό κορονοϊό για τι ανατολικέ ακτέ των ΗΠΑ, για τη Νέα Υόρκη, τη Βοστόνη, και διαφορετικό για το Σιάτελ που πρωτοξεκίνησε, που θεωρητικά με τον τρόπο αυτό μπορούσαν και, και αντιληφθήκαν με ποιο τρόπο ε, μεταδόθηκε η επιδημία μέσα στι ΗΠΑ. Βέβαια, και τα δύο αυτά και, τα δύο αυτά στελέχη του κορονοϊού στην πραγματικότητα δεν διέφεραν πολύ μεταξύ τους όσον αφορά το τελικό αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν επειδή αυτά τα δύο ναι μεν ήταν με κάποιες διαφοροποιήσεις στο γενετικό του υλικό αλλά χρησιμοποιούσαν τον ίδιο τρόπο την περίφημη πρωτεΐνη spike protein αυτή τη λόγχη για να ξεκλειδώσουν το κύτταρό μα. στην πράξη δεν μας ενδιαφέρει πιστεύω το, γενετικό υλικό του ιού αλλά μας ενδιαφέρει ο μηχανισμός τον οποίο και το εμβόλιο χτυπάει δεν κάνω Βεβαίω, τα λέτε πάρα πολύ σωστά. Οι μικρέ αλλαγέ του ιού που έχουν παρατηρηθεί διεθνώ μα δίνουν τη δυνατότητα να φτιάξουμε τα λεγόμενα φιλογενετικά δέντρα και αυτό μα βοηθάει να ανοιχνεύσουμε τον τρόπο με τον οποίο διεσπάρει στι χώρε. Ε, και αυτό μα δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να περιορίσουμε και την εξάπλωση. Δίνει και μαθήματα δηλαδή για το πώ σχεδιάζονται πια οι καμπάνιε περιορισμού. Όμω, μέχρι ώρα, οι μεταλλάξει που έχουν ανοιχνευθεί δεν επηρεάζουν το σημείο το οποίο στοχεύουν στην παραγωγή του τα εμβόλια. Άρα λοιπόν δεν έχουμε, από ό,τι είπε η κυρία Γαζούλη, αυτή τη στιγμή μια γνωστή μετάλλαξη, επικίνδυνη μετάλλαξη. Υπάρχουν ε, οι μεταλλαγμένοι. Το σίγουρο όμω είναι ότι πλάτη. όλοι δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο. Κυρία Πουλάκου, έχει μία ερώτηση ακόμη. Την τελευταία την κρατάω για μένα γιατί είναι προσωπική. Ε, το εμβόλιο ενδείκνυται για τους ψυχικά ασθενεί. Βεβαίω ενδείκνυται για του ψυχικά ασθενεί όπω όλοι οι υπόλοιποι συνάνθρωποι μα, και αυτοί πρέπει να κάνουν το εμβόλιο. Δεν υπάρχει κάποιο μηχανισμό που να φαίνεται ότι δεν θα αντιδράσουν στο εμβόλιο. Προφανώ ο ψυχικά ασθενή. Το ανοσοποιητικό του σύστημα λειτουργεί. Ο ψυχικά ασθενή είναι ένα ασθενή ο οποίο δεν έχει προβλήματα το ανοσοποιητικό του ο το μεταβολισμό του. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο ίσω θα χρειαστεί και περισσότερη βοήθεια από τον μη ψυχικά ασθενή, διότι μπορεί να μην μπορεί να προστατεύει από μόνο την υγεία του και πρέπει εμεί με κάποιο τρόπο να τον προφυλάξουμε και από ένα επιπλέον νόσημα, το οποίο μπορεί να εξελιχθεί και βαρύτερα για την, ε, για την εξέλιξη του νοσήματος. Λοιπόν, η τελευταία ερώτηση, από ό,τι φαίνεται είναι προσωπική και δεν ξέρω αν έγινε από το ακροτήριο εδώ απ' έξω. Και η ερώτηση είναι α, αν εσείς κύριε Χαλβατσιώτη θα κάνετε το εμβόλιο... Εγώ είμαι ένα επιστήμονα υγεία, είμαι ένα μάχημο στην πρώτη γραμμή, είμαι ένα άνθρωπο, ο οποίο μπορώ να μεταδώσω το εμβόλιο στου αγαπημένου μου ανθρώπου, στη μητέρα μου, η οποία είναι 86-87 χρονών και έχει γενέθλια σήμερα. Άρα λοιπόν δεν δικαιούμαι να μην κάνω το εμβόλιο αυτό, για το οποίο αυτή τη στιγμή έχουμε τι θετικέ ενδείξει από όλε τι μελέτε που έχουν γίνει. Και εγώ θα σα κάνω στην <laughs> <Εννοήτα>. Όλοι. Εννοείται. <laughs> λοιπόν, όλοι. τη λοιπόν, τι θα... είμαστε εδώ, αλλά και η τεχνική, από ό,τι μου από πίσω, Θα εμβολιαστούν και αυτοί, όσοι είναι κάποιε ηλικίε, γιατί περισσότεροι είναι νέοι εδώ. Εδώ θα ήθελα να σα ευχαριστήσω καταρχήν που ήσασταν μαζί μου. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα ε, 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 του εξαίρετου επιστήμονε που ουσιαστικά κοσμούν το πανεπιστήμιο μα, τόσο την κυρία Πουλάκου, όσο και την κυρία Γαζούλη. Να ευχαριστήσω όλου εσά για τη δυναμική αυτή συζήτηση που βοηθήσατε να παράγουμε ε, μέσα από τι ερωτήσει σα. Να σας θυμίσω ότι το επόμενο ραντεβού μας όσον αφορά το κομμάτι το οποίο συντονίζω είναι την επόμενη πέμπτη αυτή τη φορά ήταν Παρασκευή κατά παρέκκληση... γιατί υπήρχε κάποια άλλη εκδήλωση την χθεσινή ημέρα. Ήταν ημέρα για, τις, για τα άτομα με τις ειδικέ δεξιότητες... οπότε είχαν προτεραιότητα για να τιμήσουμε την ημέρα αυτή. Άρα λοιπόν ραντεβού την επόμενη Πέμπτη στις 7 η ώρα, στις 10 Δεκεμβρίου. Το θέμα έχει να κάνει, όπως ανέφερα και πιο πριν, με τις ανοσοθεραπείες... έχει να κάνει με την ανοσοκαταστολή που, προκαλεί, που προκαλούν οι κακοήθειες... Ε, την τον διαβήτη, αλλά και την τροφική αλυσίδα. Αν μπορούμε να μολυνθούμε από τα τρόφιμα, αν μπορούμε να μολυνθούμε από τα ζώα εκτροφής, ακούσαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα κάποια θέματα σχετικά με ζώα εκτροφής και μάλιστα όχι για το τρόφιμα, και βέβαια έχουμε και τα κατοικίδια. Θα έχουμε πάλι εκλεκτούς καλεσμένους μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήταν απόψε μαζί μας. Ευχαριστώ τις κυρίες. και εμείς, εμείς ευχαριστούμε. Και καλώς σας βράδυ. Ευχαριστούμε.